Καλημέρα σας. Ακούγομαι. Πολύ ωραία. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Πριν από περίπου 25-26 χρόνια, ένα παιδί ζητάει από τους γονείς του ένα μπουζούκι. Βέβαια, στην αρχή εκείνοι γέλασαν. Σου λέει, μπουζούκι τώρα 5 χρονών, τι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Και επίσης το μπουζούκι δεν είναι ποτέ στη μόδα, όπως είναι η κιθάρα, ξέρω εγώ, τα ντράμς κτλ. Έτσι λοιπόν δεν του το πήραν, σου λέει θα είναι κάτι παροδικό. Όμως ο πόθος του παιδιού παρέμενε ακριβώς ο ίδιος με την ίδια σπουδαία ένταση. Και έτσι μετά από 2-2,5 χρόνια του παίρνουν τελικά αυτό το πολυπόθητο μπουζούκι. Γρήγορα όμως αντιλαμβάνονται όλοι την ευκολία που είχε το παιδί να αποτυπώνει στο μπουζούκι του πολύ γρήγορα οτιδήποτε άκουγε γενικά από τα ακούσματά του. Δηλαδή όλο αυτό το άειλο πράγμα το εφάρμοζε πάνω στην δαστιάρα του με πολύ μεγάλη ευκολία. Έτσι λοιπόν διάφοροι δάσκαλοι, όπως το δύο ας πούμε, του λέγανε ότι είναι παιδί θαύμα, φαινόμενο, ταμπέλες που τον ακολουθούν μέχρι και σήμερα, τις οποίες παρόλα αυτά το παιδί δεν έδινε καμία σημασία, τις άφηνε, όμως οι γονείς το άκουγαν. Ευτυχώς. Έτσι λοιπόν δεν άργησε η στιγμή που το παιδί θέλησε να βρεθεί στο πάλκο, κοινώς στη σκηνή της τότε νύχτας. Και αυτό έγινε σε ηλικία 10 χρονών, ξεκίνησε δηλαδή αυτό το παιδί επαγγελματικά. Το πήγαιναν οι γονείς του, έπαιζε, και κρατήστε αυτή τη λέξη, έπαιζε μουσική και με ασφάλεια επέστρεφε ξανά στο σπίτι του. Και λέω με ασφάλεια, διότι και αυτό το χατήρι έγινε πραγματικότητα, απολύτως ελεγχόμενα όμως. Αυτό βέβαια, εντάξει, ήταν κάτι, λέγανε όλοι πάμε να δούμε το μπιτσιρικά που παίζει μπουζούκι, φοβερό, ξέρω εγώ κτλ. Κανείς όμως δεν πίστευε ότι κάποια στιγμή αυτό το παιδί θα γίνει ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε πρώτο στο μπουζούκι στη τζαζ, ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα έχει 12 δίσκους δικούς του, 5 βιβλία σε 3 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Κανείς δεν πίστευε ότι θα βρεθεί με το μεγαλύτερο κιθαρίστα του πλανήτη, τον Άλντι Μέολα, και εκείνος θα πει ότι είναι ο πιο γρήγορος παίχτης μπουζουκιού στον πλανήτη Γη. Κανείς δεν πίστευε ότι ο Μίκης Θοδωράκης θα πει κάποια στιγμή ότι του θυμίζει τον Μανώλη Χιώτη, που ο Μανώλης Χιώτης υπήρξε πρότυπο αυτού του παιδιού. Κανείς δεν πίστευε, ειδικά αυτό που θα σας πω τώρα, ότι κάποια στιγμή το Νοέμβριο του 2018 θα έμπαινε στο μεγαλύτερο θέατρο του κόσμου, το Carnegie Hall, και θα πάρει το πρώτο παγκόσμιο βραβείο κλασικής μουσικής με τον μπουζούκι. Αυτό το παιδί είμαι εγώ, είμαι ο Μιχάλης Παούρης και σας καλημερίζω ξανά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν κάποιος θα ρώταγε, ποια είναι η συνταγή για να πετύχει κάποιος αυτή τη σταδιοδρομία. Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Δεν υπάρχει κιόλας κάποια συνταγή, νομίζω. Θεωρώ ότι το ταλέντο, τουλάχιστον στη δικιά μου κοσμοθεωρία, όλα έρχονται από το Θεό, έτσι έρχεται και το ταλέντο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πρίκα. Το πώς ήρθε δηλαδή αυτό το πράγμα και πότε το καταλαβαίνεις. Θα μου πεις, το κατάλαβες αυτό όταν ήσουν 15 χρονών. Όχι, δεν το κατάλαβα. Αλλά ήξερα όμως ότι αγαπούσα τόσο πολύ τη μουσική, όπου το ρήμα αυτό το παίζω μουσική δεν έφυγε ποτέ. Γιατί πραγματικά παίζω μουσική, απολαμβάνω τη μουσική. Και έτσι με ρώτησε μια φορά ένας δημοσιογράφος, μου λέει, γιατί κάθε φορά που παίζεις γελάς. Του λέω, γιατί διασκεδάζω. Δεν το κάνω για κάποιο άλλο λόγο. Δηλαδή, όταν παίρνω το όργανο στα χέρια μου, μ' αρέσει και προσπαθώ να μαζέψω όσο περισσότερο φως γίνεται. Είτε από τον κόσμο που με βλέπει, είτε από μέσα μου, από αυτά που έχω. Βέβαια, η γνώση σε μένα ήρθε σε δύο διαφορετικούς πυλώνες. Η ενστικτόδης γνώση και η καθοδηγούμενη. Τι είναι η ενστικτόδης γνώση? Η ενστικτόδης γνώση είναι όταν ακούω μια μελωδία και κατευθείαν όλο μου το είναι προσπαθεί να το περάσει επάνω στο μπουζούκι. Φανταστείτε κάτι άειλο, πραγματικά άειλο, να προσπαθείς να το βάλεις διαστάσεις και με ακρίβεια να το αποτυπώσει επάνω σε ένα όργανο. Πόσο δύσκολο είναι. Παρ' όλα αυτά το κατάφερνα αυτό, αλλά δεν ήξερα όμως όταν ήμουν μικρός πώς λέγεται, τι είναι αυτό που κάνω.
Έτσι λοιπόν ήρθε ο δεύτερος πυλώνας, ο σημαντικός, που είναι η καθοδηγούμενη γνώση. Που ρώταγα, ας πούμε, το δάσκαλό μου, τι είναι αυτό που παίζω, ας πούμε. Και μου έλεγε, δηλαδή έλεγα παραπαπαμ, παραπαπαμ. Ένα κομμάτι του Μανώλη Χιώτη. Τότε το έλεγα παραπαπαμ. Αλλά ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου, που μου λέει ο δάσκαλός μου, αυτό είναι λαντό μισόλ, φα μιντολά. Τέλεια. Εκεί λοιπόν άρχισε να υπάρχει ένα μεγάλο όραμα στο μυαλό μου. Το οποίο, ποιο ήταν αυτό το όραμα? Ήθελα το μπουζούκι να γίνει ένα διεθνές όργανο. Ήθελα δηλαδή να μπει στα μεγαλύτερα θέατρα, όπως και το καταφέραμε, δόξα τω Θεώ αυτό, αλλά να συμμετέχει σαν όργανο μιας όντως κλασικής ορχήστρας. Ένα όργανο όντως σε μια, ας πούμε, σε μια jazz μπάντα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη γνώση. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην ίδια γλώσσα ένας πιανίστας και ένας μπουζουξής μέχρι σήμερα. Τώρα συμβαίνει, ευτυχώς. Και θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, μια εμπειρία μου, η οποία ήταν αρκετά δυνατή για το αγνό μυαλό ενός παιδιού. Μια φορά βρίσκομαι σε μια ορχήστρα, έρχεται ο μαέστρος για να κάνουμε πρόβα και μου λέει, ορίστε το CD, να βγάλεις τα τραγούδια που έχουμε, και μετά φεύγει από μένα και πηγαίνει στους μουσικούς και αρχίζει και τους δίνει παρτιτούρες. Τον ρωτάω, λέω, γιατί εγώ δεν πήρα παρτιτούρα? Εντάξει, μου λέει, εσύ μπουζουξής τώρα, δεν μπορείς να διαβάσεις παρτιτούρα. Λέω, okay. Εκεί κάτι έγινε μέσα μου. Λέω, κάτι υπάρχει εδώ. Υπάρχει λοιπόν ένα στερεότυπο ότι ο μπουζουξής πρέπει απλά να παίρνει τον μπουζούκι και να παίζει βαριά λαϊκά, ξέρω εγώ, και να είναι μέχρι εκεί. Βέβαια, αυτή είναι η κουλτούρα μας. Ναι, έχουμε εκατομμύρια κομμάτια τα οποία μας έχουν δημιουργήσει σαν λαό. Όμως είναι και το κάτι παραπάνω. Είναι, αν θες να γίνεις οργανοπαίχτης, διαλέγεις αυτό το δρόμο. Τίμιος. Σωστός. Αν θες να γίνεις όμως μουσικός, πρέπει να μιλάς τη γλώσσα που μιλάει και ένας πιανίστας. Κινέζος. Φερρυπίν. Έτσι λοιπόν έγινε. Αυτό το παραπαπάμ έγινε λάντο μισόλ και άρχισα σιγά να το αναλύω και να ακούω ένα ταξίμι, ας πούμε, και να μην λέω ότι το ταξίμι είναι ο αυτοσχεδιασμός στο μπουζούκι. Και να το ακούω το ταξίμι και δεν κάθομαι να σκέφτομαι και να πάρω το όργανο, ας πούμε, για να το βγάλω. Λέω τώρα αυτός πάει ρε μινόρε, μετά το ρε μινόρε πηγαίνει λα ματζόρε, λα ματζόρε ρε μινόρε, ρε μινόρε ρε ματζόρε 7, ρε ματζόρε 7 σολ μινόρε, σολ μινόρε ντο ματζόρε, ντο ματζόρε φα ματζόρε, φα ματζόρε σιμπεμολ ματζόρε, σιμινόρε 7-5, σιμινόρε 7-5, ντο διες διμινούιτα, λα ματζόρε 7 ρε μινόρε. Θα σας τα δείξω μετά. Αυτά βέβαια σε κλάσματα, απλά ένα δευτερόλεπτο. Απλά ακούω και το κατανοώ. Μπαίνω μέσα σε αυτό. Οπότε ήμουν πολύ κοντά στο να αρχίσω σιγά σιγά να βλέπω το όραμά μου να γίνεται πραγματικότητα. Βέβαια, όταν αρχίζω να μαζεύω γνώση, δεν ήξερα σαν παιδί, λογικό, δεν ήξερα ότι όσο μαζεύεις γνώση, μαζεύεις και φως. Το είπα και πριν αυτό. Όσο όμως μαζεύεις φως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν σιγά σιγά να το σβήσουν αυτό το φως. Θα θέλουν να σε φρενάρουν. Θα δείχνεις διαφορετικός. Όπως, ας πούμε, εγώ μικρός δεν μου μιλάγανε, ας πούμε, τα παιδιά στο σχολείο ή στο οδείο. Σου λέει κάτι έχει αυτός. Δεν είχα τίποτα. Απλά έπεσε. Και ξέρετε, αυτό μου δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι στη χώρα μου δεν με αποδέχονταν οι άνθρωποι του χώρου για 5-6 χρόνια, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να βάζω τον μπουζούκι στην τζαζ και να παίζω με όλους αυτούς τους μεγάλους κιθαρίστες. Αλλά στο εξωτερικό όμως γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή, η πρώτη μου συναυλία στο εξωτερικό είχε 20.000 κόσμο. 20.000 κόσμο, θα πλάκα όταν άνοιξε προβολές, τι κάνω έτσι. Το μάτι μου δεν σταμάταγε. Αυτό λοιπόν το φρενάρισμα προσπαθούσαν να μου κάνουν έντονα, το οποίο δεν έχει σταματήσει ακόμα και σήμερα. Μην κρυβόμαστε. Απλά σήμερα έχω μάθει να το διαχειρίζομαι πάρα πολύ καλά. Είναι το ότι, φανταστείτε, η ζωή μας, το πω έτσι, είναι μια ευθεία γραμμή, μια ευθεία φωτεινή γραμμή. Και εκεί λοιπόν, όπως ξεκινάει από ένα σημείο και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, ο Θεός ξέρει μόνο, έτσι όπως περνάει, φανταστείτε πολλούς ανθρώπους να σου λένε: μα όχι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις με τον μπουζούκι, παράτησέ το, δεν είναι στην παράδοσή μας, δεν... όλα αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε κάτι μαύρους κρίκους λοιπόν, οι οποίοι έρχονται σιγά σιγά και προσπαθούν να σε κόψουν, να χτυπήσουν αυτή τη γραμμή και να παρεκκλίνεις από το στόχο. Εγώ επιδίκα πολύ πίστη μέσα μου για αυτό που έκανα και για αυτό που παρέλαβα, επειδή ξέρω ότι το ταλέντο δεν μου ανήκει στην πραγματικότητα, αλλά ανήκει σε όλους μας, γιατί έτσι γίνεται με τις τέχνες. Και θα το πω πολύ απλά, γιατί το έπαιρνε σε ένα πρώτο παγκόσμιο βραβείο με αυτό το εθνικό όργανο, είναι ολονών. Δεν είναι μόνο δικό μου, έτσι κι αλλιώς. Έτσι λοιπόν, έπαιρνα αυτούς τους κρίκους και άρχισα σιγά σιγά να τους βάζω μέσα στη γραμμή. Δηλαδή τον άκουγα, άκουγα τι έλεγε. Αλλά δεν έμενα εκεί. Αυτή η φωτεινή λοιπόν γραμμή προσπαθούσα να τη δώσω μια ανωδική πορεία, έτσι ώστε με τη βαρύτητα σιγά σιγά όλα αυτά τα πράγματα να φεύγουν προς τα πίσω. Όσο πιο ανωδική η πορεία, τόσο πιο γρήγορα κατέβαινε αυτό προς τα πίσω και πήγαινε πραγματικά στο πίσω μέρος του μυαλού μου και δεν με ένοιαζε πώς θα τον αποκρούσω ή πώς, ας πούμε, θα τον πείσω για το τι κάνω. Οπότε τον άφησα. Έλεγε ότι ήθελε.
Όμως αυτό που έχω να πω με πολύ χαρά και περηφάνεια είναι ότι ο δρόμος όλος αυτός μέχρι σήμερα, γιατί σήμερα που είμαι 31, μπορώ να σας πω υπεύθυνα ότι τα μεγαλύτερα μου όνειρα τα έχω πετύχει. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το μοιράζομαι με πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Όντως τα μεγαλύτερα μου όνειρα τα έχω πετύχει. Δηλαδή το μπουζούκι έγινε όντως μεγάλο, έγινε όντως διεθνές. Απλώς προσπαθούμε σιγά σιγά αυτό τον πυρήνα των ανθρώπων που το ξέρουν πλέον με αυτή την ταυτότητα, αρχίζουμε να τον ανοίγουμε. Αυτό είναι. Και φυσικά με άλλους μεγαλύτερους στόχους, ακόμα μεγαλύτερα όνειρα κτλ. Έτσι λοιπόν, ο δρόμος προς την εξέλιξη έχει πάρα πολλές λακκούβες. Γιατί η τέχνη από μόνη της είναι άκακη. Δεν έχει κάτι μέσα της. Το κακό και το άσχημο το φέρνει ο άνθρωπος. Το εγώ. Όταν άλλος δεν μπορεί να σε αποδεχτεί, να σε καταλάβει, αρχίζουν σιγά σιγά αυτές οι έχθρες. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα μουσικούς οι οποίοι να έχουν 4-5 γκράμμι, που είναι το μεγαλύτερο βραβείο μουσικής, ας πούμε. Φανταστείτε να σε αποδέχονται αυτοί και να μην αναρωτιούνται αν το μπουζούκι μπορεί να παίξει τζαζ ή να παίξει κλασική μουσική. Δεν αναρωτιέται. Και αναρωτιέται ο Έλλην. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, πώς γίνεται να με αποδέχονται έξω και να με αποδέχονται μέσα. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας τα έχετε αντιμετωπίσει αντίστοιχα περιστατικά, ο καθένας στον τομέα του. Έτσι λοιπόν, γιατί όπως βλέπετε θέλω να παίξω βασικά τώρα, και θέλω και το μικρόφωνο μου αν γίνεται παρακαλώ, θα σας πω απλά ότι ό,τι λέω και στους μαθητές μου, ότι η εξέλιξη είναι μια λέξη που πραγματικά δεν τη φοβήθηκα ποτέ. Δηλαδή, δεν φοβήθηκα να πάμε παρακάτω, όπως έκανε και ο Μανώλης ο Χιώτης κάποτε, που και εκείνος έβαλε κάποια στοιχεία τζαζ. Εμένα ο σκοπός μου ήταν να το κάνω ολοκληρωτικά. Δηλαδή να έρθει η στιγμή που δεν θα ήταν απλά 2-3 στοιχεία, θα ήταν η στιγμή που ένας δίσκος θα είναι με μπουζούκι και θα πρωταγωνιστεί το μπουζούκι σε άλλα είδη. Και αυτό το λέω και το μοιράζομαι μαζί σας, διότι κάποτε υπήρχε ο φόβος. Λέω τώρα, αν θα το κάνω αυτό, τι θα μου πούν. Οπότε πάλι ήταν σαν ένα μικρό φρένο. Και θα κλείσω με αυτό. Αν ο Θεός μας δίνει κάτι, ταλέντο, υγεία, όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας, τους φίλους, την οικογένεια, δηλαδή άμα δεν είχα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου να πιστέψουν σε αυτό και τον αδερφό μου, φανταστείτε να μην είχαν πάει ποτέ στο δύο. Δεν θα ήμουν εδώ να σας μιλάω σήμερα. Φανταστείτε, ας πούμε, να μην είχαν ανοιχτούς ορίζοντες, έτσι ώστε να πούνε, ναι, θα τον πάμε στο μαγαζί εκείνο. Και επειδή κάποιοι από εδώ είστε και γονείς, εύχομαι να έχετε αυτή την ευλογία να εντοπίσετε την ικανότητα του ανθρώπου που έχει έρθει στη ζωή από εσάς. Δηλαδή, αυτά που έχει, γιατί εγώ δεν είχα κανέναν στην οικογένειά μου ο οποίος να ήταν μουσικός. Που σημαίνει αυτομάτως ότι κάποιος θα έλεγε ότι, μα τώρα είναι δυνατόν αφού κανένας μας δεν ασχολείται. Πώς θέλει να το κάνει αυτό, οπότε ας το κάνουμε, ας πάει να παίξει μπάσκετ, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και με αυτό κλείνω. Η οικογένεια ήταν μαζί μου πάντα, αλλά όμως μέσα μου, επειδή έχω πολύ δυνατά την πίστη μου στο Θεό και σε αυτό που πήρα, κατάφερα σήμερα με τους Αμερικάνους παραγωγούς μου, γιατί ενδιαφέρθηκαν Αμερικάνοι για να με αναλάβουν, κατάφερα σήμερα η μουσική μου να είναι δωρεάν για όλους, να μην πωλείται δηλαδή τίποτα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος. Και ευχαριστώ λοιπόν το Θεό για αυτό που μου έφερε και σήμερα βρίσκομαι μαζί σας. Το απολαμβάνω. Θα παίξω τώρα λίγο, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.